Οι προς προ την κυβέρνηση ασκούν κοινοβουλευτικά κόμματα με στόχο την αντιμετώπιση τη ακρίβεια. Δυσύ και Ακέλ τονίζουν ότι ο τερματισμό των μέτρων στηρίξη ήταν πρόωρο και λανθασμένο, ζητώντα επαναφορά τη επιδότηση. Μέτρα για την αντιμετώπιση τη ακρίβεια ζητεί και η ΕΔΕΚ. Συνεχίζεται η πίεση στα νοικοκυριά εξαιτία τη ακρίβεια με τι τιμέ κυρίω ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα να αποτελούν βαρύδι για τι τσέπε των καταναλωτών. Την ίδια ώρα εντείνονται και οι φωνέ των αντιπολιτευόμενων κομμάτων. Σε ανακοίνωση, ο Δημοκρατικό Θέαρμο ασκεί κριτική για την πρόορη διακοπή των έκτακτων μέτρων. Δυστυχώ, η κυβέρνηση έχει αποφασίσει την πρόορη διακοπή των δύο έκτακτων μέτρων στήριξη κατά του καλοκαιρινού μήνε που η ανάγκη ήταν μεγαλύτερη. Παρά αυτά, πιστεύουμε ότι δύναται να μελετηθεί η επαναφορά των μέτρων για περιορισμένο χρονικό διάστημα, έτσι ώστε να να δοθούν ανάσε σε χιλιάδε νοικοκυριά, μικρομεσαίε επιχειρήσει και αυτοεργοδοτούμενου. Από την πλευρά του, το Ακέλε στη επιστολή προ τον πρόεδρο τη Δημοκρατία. Την επιστολή του Γενικό Γραμματέα του Κόμματο θέτει το πρόβλημα τη ακρίβεια και τονίζει την ανάγκη λήψη μέτρων. Πάντω, Ακέλ και Δημοκρατικό Συναγερμό συμφώνησαν όσον αφορά στην διακοπή των μέτρων στήριξη. Όταν η κυβέρνησή σα προχώρησε στον τερματισμό των μέτρων στήριξη για αντιμετώπιση τη ακρίβεια και ειδικά των μέτρων για τα καύσιμα κίνηση και τον ηλεκτρισμό, αυτό έγινε με βασικό Επιχείρημα ότι προβλεπόταν μείωση στι τιμέ του. Η εκτίμηση τη κυβέρνηση όχι μόνο δεν είχε επιβεβαιωθεί, αλλά αντίθετα η τιμή στα καύσιμα έχει αυξηθεί, ενώ αναμένεται μεγάλη αύξηση και στην τιμή του ηλεκτρισμού. Ο Γενικό Γραμματέα του Κόμματο τη Αριστερά σχολιάζει και την αύξηση των δανειστικών επιτοκίων, η οποία, σύμφωνα με τον Στέφανο Στεφάνου, επιφέρει επιπρόσθετη πίεση σε νοικοκυριά και επιχειρήσει, τονίζοντα ότι είναι ορατό το ενδεχόμενο τη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Το ζήτημα τη ακρίβεια αγγίζει και η αντιπολίτευση, καθώ η ανακοίνωση τη ΕΔΕΚ επαναφέρει την πρότασή τη για μείωση της τιμή των καυσίμων. Ζητεί παράλληλα πω καταβληθεί η προσπάθεια να μειωθεί η προμήθεια καυσίμων από τα κατεχόμενα μέσω της αυστηροποίηση ελέγχου στα σημεία διόδου. Μεγάλε ώρες που φτάνουν εκτό του κτηρίου του